Σήμερα θα δημόσια των αδελφών που έχουμε εμείς το τιτλημένο εντάφρα εξαιρέτως τελούμε το μνημόσυνο όλων εκείνων των θυμάτων της γενοκτονίας του Τούρκου. Μνημονεύομαι όλους εκείνους τους πανδύλους από την ευλογημένη εκείνη γη του πόλου, όπου κάποια στιγμή υφέρησαν οι άπιστοι να τους ξεσπιτώσουν από τον τόπο τους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν δυνατόν να τους εξοντώσουν δια θανάτων, δια φυλακών, δια τυραννιών πολλών, διότι οπωσδήποτε ήταν ο ελληνικός λαός, ο ευλογημένος λαός, ο οποίος επίστευε στον αληθινό Θεό και του οποίου η πίστη, αλλά και η νοσταλγία του Ρωμιού διαμέσου των αιών, τους έκαναν να εκπολιτήσουν τον τόπο εκείνο και να προσφέρουν πάρα πολλά, τόσα όσα δεν ήταν δυνατόν ποτέ να το αποδεχθεί η φυλή εκείνη. Θα τη χαρακτήριζε και σήμερα ακόμα βάρβαρη, διότι δεν έπαυσαν να μας προσδίδουν κακά και να τη επιβλέπουν και να προσβλέπουν προς την πατρίδα την τόσο μικρή που έχουμε σήμερα, αλλά και τόσο βασανισμένη. Διότι να διέρχονται αυτή τη στιγμή από το δρόμο. Το πρώτο είναι ότι σαν μικρό παιδί θα πρέπει να σας πω ότι εμεγάλωσα ανάμεσα στους πρόσφυγες, στους πολίτες ιδιαίτερα. Το χωριό μου ήταν μισό και μισό, μισή πόντι, ίσα και μισή καρκάση. Το ίδιο δηλαδή στοιχείο. Και βέβαια ήκουσα πάρα πολλές ιστορίες, οι οποίες με συνεκλώνιζαν από μικρό παιδί. Είχαμε μία γερόντισσα η οποία ζούσε σε ένα μικρό σπιτάκι στην είσοδο του χωριού και ήταν ονομόνες. Και βέβαια όπως έτσι τη βλέπαμε και ιδιαίτερα εγώ την επισίαζα και την ρωτούσα και της έλεγα «Δεν έχετε κανέναν, γιαγιά». Με κοίταζε, μ' απαντούσε φυσικά πόντιακά και μου έλεγε «Να λελεύει τον σώμα, να χαίρομαι τη μορφή σου και την όψη σου, παιδάκι. Δεν έχω κανένα. Είχα άντρα και παιδά και ένα παιδί. Αλλά με την προσφυγιά χαθήκα. Και χάθηκε και ο σύζυγος και το παιδί. Και τώρα έμεινα όπως με βλέπεις και ζω μόνο. Έχω όμως μεγάλη ελπίδα στο Θεό ότι εκείνοι με επήγαν στους ουρανούς και αναπάθηκαν. Εμένα με βλέπουν όμως και παρακαλούν που ζω στη γη. Αλλά ταυτοχρόνως με παρηγορεί η Εκκλησία και όλοι οι συγχωριανοί, οι οποίοι λίγο πολύ οπωσδήποτε υπέστησαν δεινά από τους Τούρκους. Αυτό που είχα πάντοτε μέσα στην ψυχή μου και την λοιπόν κατάλαβα. Και ό,τι μπορούσα να τη βοηθήσω, καμιά φορά έψαχνα κάτι ζωάκια που είχε να τα μαζεύει, έτρεχα και την βοηθούσα. Προσπαθούσα να τη πάω στη βρύση, να τη φέρω λίγο νερό και την εμπιμόνευα πάντοτε στην προσευχή μου. Τώρα δε εντονότερα. Και κάθε φορά που μεταβαίνω στο χωριό, το σπιτάκι είναι εκεί ακόμα για να μου θυμίζει τα βάσανά τη και την ταλαιπωρία τη και το χαμό και του συζύγου και του παιδιού. Ένα άλλο γεγονό το οποίο θα ήθελα να σα προαναφέρω ήταν ότι πέρυσι, όπω είδατε και στην τηλεόραση, είχα τη μεγάλη τιμή να μεταβώ με μια ομάδα 15 προσώπων από εδώ, μεταξύ των οποίων τρεις ιερείς
και οι πρεσβυτέρες και άλλοι τόσοι λαϊκοί, μεταβήκαμε στην Κωνσταντινούπολη. Και μείναμε εκεί 3-4 μέρες κοντά στον Παναγιώτατο, μας αρχιεξέδωσε, εκκλησιαστήκαμε στο φανάρι και βέβαια είδαμε όλα όσα έπρεπε να δουν οι επισκέπτες στην πόλη, διότι εγώ έκανα εκεί 3-4 ολόκληρα χρόνια και τα είχα δει πολλές φορές. Και από εκεί και πέρα, η παραμονή της Παναγίας 15 Αύγουστο μεταβήκαμε στην Τραπεζούντα. Και από την Τραπεζούντα ανεβήκαμε αδελφοί επάνω στην Παναγία στο Μελάκι και λειτουργήσαμε την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Θα με ρωτήσετε τι είδες και τι έζησες. Ένα μόνο πράγμα που πρέπει να σας πω. Ότι είχε κοπεί η αναπνοή και κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας δεν μπορούσα να σηκώσω τα μάτια μου, να ατενίσω τα ερήπια της Παναγίας στο Μελάκι. Και φυσικά αυτό το προσκύνημα το συνεχίσαμε μετά με την ομάδα και πήγαμε μέσα σε όλη την Ανατολή. Και βέβαια είχαμε ένα ζευγάρι από εδώ, από τη Μελβούρνη, πολύ γνωστούς ανθρώπους, η σύζυγος με τον σύζυγο και ο μεν σύζυγος κατήγεται και κατάγεται από την Πελοπόννησο, με τη Σπάρτη συγκεκριμένα. Η σύζυγος όμως ήταν από τα χωριά τα ειδικά μας, επάνω του Κυρκής. Και ήταν και είναι ποντή. Και είχε πάρει εντολή από τη μητέρα της, η οποία ζει εδώ μαζί της. Αν μπορεί να ψάξει να βρει και ποιον μπορεί, να βρει τον πατέρα της μητέρας της και τα τρία αδέρφια της. Διότι της είπε η γερόντισσα ότι φεύγοντας έμεινε μόνη της ολονόμεθη για να έρθει στην Ελλάδα και τα τρία αδέρφια μαζί με τον πατέρα εξαφανίστησαν. Και έψαχνα και τους ρωτούσα κάθε στιγμή. Όπου σταματούσαμε, όπου έβλεπαν ένα πρόσωπο, το ρωτούσα. Και μάλιστα όταν πλησιάσαμε και περάσαμε από τον τόπο εκεί που ήταν η πατρίδα της γερόντισσας. Η αγωνία και η στεναχώρια και τα δάκρυα ήταν συνεχώς τα μάτια ιδιαίτερα της συζύγου. Και φυσικά από εκεί και πέρα, ό,τι είδαμε σε όλο αυτό το ταξίδι, αγαπητοί αδελφοί, ήταν ένα ταξίδι που μας πλήγωσε κακά. Μας έδωσε όμως και το δικαίωμα να θαυμάζουμε την γενναιότητα, διότι είδαμε ότι πραγματικά ο Ρωμιός, όπου και κατοικούσε στη Μικρά Ασία, όσα βάσανε και αν υφίστατο και υπέστη, δεν εδελίασε ποτέ. Αλλά πάντοτε, όσο έβλεπε προς την Εκκλησία και την πίστη του Χριστού την αληθινή, και εκεί έκτιζε πύργους οι οποίοι μέχρι σήμερα μαρτυρούν το τι ήσαν και το τι προσέφεραν εις τον τόπο εκείνο. Τα όσα είδαμε σε όλο αυτό το προσκύνημα, ιδιαίτερα στον πόλο, ξεκινώντας από την Παναγία, βεβαίως τα ερήπια της Παναγίας, αλλά και όσα είδαμε μέσα στις πόλεις του πόλου, στην Τραπεζούντα, στην Κερασούντα, στην Ορλού, στη Σαλσούντα, ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακά. Τα κτίρια ακόμα μαρτυρούν, μόνο που δεν έχουν στόχο να φωνάξουν, εδώ είμαστε. Είναι τα σχολεία τα οποία είχαν κτίσει ή όποια άλλα ιδρύματα είχαν κτίσει στον τόπο εκείνο και σήμερα έμειναν να εξυπηρετούν δυστυχώς τους ντόπιους. Και από τους ναούς, πάρα πολύ ολίγοι. Οι περισσότεροι έχουν μετατραπεί σε τζαμιά και σε άλλα διάφορα ιδρύματα, είτε είναι βιβλιοθήκες, είτε είναι μουσεία, είτε είναι οτιδήποτε κι αν είναι. Αλλά ένα πράγμα δεν μπόρεσαν να εξαντλήσουν τελείως. Ο Σάκης έρχεστε μέσα στους ναούς, κάπου που δεν έφτασε το χέρι για να το βεβαιώσουν, θα δείτε ή το πρόσωπο του Χριστού, ή το πρόσωπο της Παναγίας, ή το πρόσωπο των Αγίων. Έτσι λοιπόν, θυμούμεθα όλα αυτά σήμερα. Δηλαδή τα βάσανα εκείνα τα οποία επέστησαν στο φοβερό εκείνο διαδικτύο στην γενοκτονία όπως τη χαρακτηρίζομαι και τις οποίες φυσικά τη μνήμη τελούμε σήμερα παρουσία όλων των ποντίων τους οποίους καλωσορίζω και τους έχουμε πάντοτε δύναμη για να μαρτυρούν αυτό το γεγονός έως όπου επιτέλους η γύρω όμως η Τουρκία
θεία αναγνωρίζει όλα αυτά τα κακουργήματα που έκανε σε τόσες εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων. Εμείς βεβαίως οφείλουμε, αγαπητοί αδελφοί, ως Άγιες Μνημονεύουμε όλα αυτά τα πράγματα, να ενθυμούμε σαν ένα πράγμα, ότι αν άντεξε ο Ρωμιός όλες τις δοκιμασίες κάτω από τους Τούρκους, ακόμα βεβαίως και όλη η Ελλάδα κάτω από την Βρία άντεξε για έργα, διότι ήταν πιστή εις τον Χριστό και εις την Εκκλησία και φυσικά επίστευαν ότι κάποια μέρα εις με την Ελλάδα ότι θα ελευθερώσουν την πατρίδα και θα ζήσουν ελεύθεροι, όπως και έγινε, εις τα υπόλοιπα μέρη, από όπου εδιώχθησαν, έφεραν όλο τον κόσμο στην πατρίδα, αλλά έφεραν ταυτόχρονος και όλο το μεγαλείο της ψυχής τους και όλο το μεγαλείο του πολιτισμού τους. Και αν η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε αυτή τη θέση που βρίσκεται, τότε βέβαια αυτή την κακή εποχή και τις μέρες που βλέπουμε συνεχώς και στεναχωρούμεθα στην τηλεόραση, αλλά όλα τα προηγούμενα και από εδώ και πέρα θα αντέξει και θα δημιουργήσει, διότι η ψυχή του Ρωμιού είναι πάρα πολύ δυνατή. Και βέβαια, ευχόμαστε πάντοτε να θυμούμεθα όλα τα όσα υπέστησαν. Και να ευχαριστούμε τον Θεό και να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι θα αντέξουμε και εδώ που βρισκόμεθα, μόνο όταν μείνουμε πιστοί στην πίστη μας, μόνο όταν είναι θα τέκνα πραγματικά της Εκκλησίας και αληθινά, και όταν πάντοτε ενθυμούμεθα τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας, τα γράμματα εκείνα που εκπολίτησαν ολόκληρη την ανθρωπότητα. Θα ήθελα βέβαια να συγχαρώ όλα τα παιδιά μας σωματεία, τα οποία εν ενότητη σήμερα δεν τον πληρώσουν αυτό και είχαν την καλοσύνη να με καλέσουν. Και θέλω να τους πω πόσο πολύ χάρηκα και εγώ που μου δόθηκε για πρώτη φορά ευκαιρία να λειτουργήσω σήμερα, διότι άλλα χρόνια δυστυχώς είχα και έχω και εξακολουθώ να έχω πολλές υποχρεώσεις. Έτσι θα είμαι πάλι την επόμενη Κυριακή εδώ, γιατί θα γιορτάσουμε τη μάχη της Κρήτης. Αλλά βέβαια σήμερα ιδιαίτερα χάρηκα, διότι ήρθα για να μνημονεύσω και μυστικά και φανερά όλους εκείνους που υπέστησαν τα πάνδυνα για τον Χριστού την πίστη την Αγία. Και βέβαια θα θυμούμε πάντοτε μέσα στην ψυχή και μέσα στο νου και μέσα στην καρδία μου εκείνον τον λόγο που ήκουσα παλαιότερα, λεγόταν στο πανί μου και ήρθα εδώ στην Μελούδη και ήταν ζωντανός ο πατήρ Αμανατίδης, ο Αντώνιος ο Αμανατίδης, τον οποίο πιστεύω γνωρίζατε όλοι, ήταν ιερεύσης στο Γιάννη και μου έλεγε κάποια στιγμή σε κάποια ιδιαίτερη εξομολόγηση που καημένου. Εκείνος είχε ζήσει τον Θεό και έλεγε όταν ξεκινήσαμε και φεύγαμε, με οδύνη δε, και κουβαλούσαμε ό,τι πραγματάκια είχαμε και μπορούσαμε να πάρουμε. Και τα πράγματα αυτά δεν ήταν τίποτα, ούτε αγαθά που είχαμε, τίποτα από όλα αυτά. Προσπαθήσαμε να πάρουμε τα εικονίσματα από τον ναό και από τα σπίτια μας και τα άλλα ιερά πράγματα. Και είπε συγκεκριμένο, ο παππούς μου ήταν παπάς. Και είχαμε κάνει ένα κουμπί του λειψάνου του παπά και κρατούσαμε τα λείψανα στον ναό. Επήγε η Μακαρίτισσα η μητέρα μου, λέει, στον ναό. Πήρε την κάρα του παππού, το κεφάλι δηλαδή, σκέφτηκα, δεν θα έπρεπε. Την έφερε ένα σακούλι που την έδωσε σαν μικρό παιδί να την κρατώ εγώ. Επειδή μας εβίαζαν, να περπατήσουμε γρήγορα. Και όταν σαν μικρό παιδί δεν μπορούσα να περπατήσω γρήγορα και έφτασα σε ένα σημείο που ήταν ένας γκρεμός. Κάτω έρχεται ένας Τούρκος στρατιώτης, μου αρπάζει το σκουπί και το αδειάζει στο γκρεμό. Και είδα την κάρα του παππού να κυλάει μέσα στη χαράδρα και να χάνεται στο βάθος. Αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί αδελφοί, πόσο τραγικές ήταν αυτές και είναι αυτές οι στιγμές. Αλλά δεν θα πρέπει ποτέ να τις εσμονίζω. Θα πρέπει να τις ιστορούμε από γενιά σε γενιά για να παίρνουμε δύναμη και αντοχή. Και βέβαια, ενώ η καιρία έχουν αλλάξει σήμερα, παρά τα αυτά όμως,
Οι βαρβαρότητες εξακολουθούν να συμβαίνουν. Οι γενοκτονίες εξακολουθούν να συμβαίνουν. Και ιδιαίτερα στους χριστιανούς της Ανατολής, όπως παρακολουθείτε, στο Ιράκ, στη Συρία και σε άλλα μέρη, διότι είναι οι χριστιανοί, είναι εκείνοι και ιδιαίτερα οι Ορθόδοξοι και οι Ανατολικοί χριστιανοί, είναι εκείνοι οι οποίοι έζησαν αιώνες κάτω από τη σκλαβιά των Μωάμεθανών, είτε άραβες ήταν αυτοί, είτε Τούρκοι. Αλλά πρέπει να πω ότι οι άραβες ήταν ο λιγότερο εχθρικοί από ότι ήσαν και είναι, εξακολουθούν να είναι ακόμα και Τούρκοι. Παρά το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς έχουν καταλάβει και έχουν αντιληφθεί τι συνέβη, τι έκαναν, πόση ατύχεια πραγματικά ίσα έδειξαν στους Έλληνες και ιδιαίτερα σε αυτούς που συζήσαν αιώνες μαζί τους στη Μικρά Ασία. Γι' αυτό και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού που σας ανέφερα χθες, ταξιδεύοντας από την Κερασούνα προς την πρωτεύουσα της Τουρκίας, την Άγκυρα, με λεωφορείο. Σταματήσαμε στο μέσο του Λίκου Δόρου. Μια πολύ πολύ μακρινή βεβαίως, ώρες ολόκληρες, 10 ώρες. Να εφοδιαστούμε με βενζίνη και εκεί ξαφνικά έπεθε ένας ηλικιωμένος του με μια νεαρότερη γυναίκα, εσύ μου και γυναίκα, και ένα νεαρό παιδί. Όταν αυτή ιδιαίτερα η γυναίκα και το παιδί άκουσαν ότι μεταξύ των επιβατών μας εκεί, του δικού μας που μιλάμε αγγλικά, εκκλησίασε και ρώτησε η γυναίκα. Λέει, από πού είστε? Η απάντηση με το Θεό ήταν όλοι μαζί. Είμαστε Έλληνες από την Αυστραλία. Αυτή σαν άκουσε Αυστραλία, άρχισε να κλαίει. Λέει λοιπόν και εγώ από την Μελβούρνη, από την Αυστραλία. Ήρθα να δω τον πατέρα μου, τον γέρο τον πατέρα εδώ και ο γιος μου είναι μαζί μου, ο νέος. Όταν λοιπόν εξήγησε στον πατέρα της ότι είναι θα Έλληνες από την Μελβούρνη και τα λοιπά πατριών, ο γέρος άρχισε εκείνος και άρχισε να μας αγκαλιάζει και να μας κλαίει. Έλα ναι, και να μας λέει, σας παρακαλώ πολύ, το χωριό μου εδώ πλησίω, ελάτε να σφάξω αργή να σας φιλέψω, θα χαρώ πολύ. Και μετά προέβη στην εξομολόγηση. Κάναμε πολλά κακά στους Έλληνες. Ζούσαμε εδώ, όπως μας εξισκόπηκε οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας, πάρα πολύ ευχάριστοι. Ζούσαμε μαζί τόσες χιλιάδες χρόνια. Πέρα τα αυτά όμως, εκάτους έκαναμε τόσα πολλά κακά. Γιατί για τα οποία αυτή τη στιγμή θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εγώ από όλους. Και συνέχισε φυσικά να κλαίει. Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει αλλάξει πολύ βέβαια σήμερα. Παρά τα αυτά όμως πολλές φορές παρακινούμενοι και για τα πράγματα τα οποία φυσικά ίσως θα επιβάλλουν οι αρχές και οι εξουσίες τους, γίνονται και αυτή η σκληρή. Αλλά βέβαια εμείς, αφού ευδοκιμάσαμε όλη αυτή τη σκληρότητα, τη σημαίνει την πατρίδα θα πρέπει να είμαστε συνεχώς άγρυπνοι και το σπουδαιότερο από όλα, να μένουμε πιστοί σε αυτό που είμαστε, να μην αλλοιωθούμε. Διότι φοβούμε πάρα πολύ ο σύγχρονος κόσμος με το όσα έχει και με τα όσα κάνει αλλοιώνει την υπόστασή μας. Και όταν αλλοιωθούν η υπόστασή μας και κοπούμε από τις ρίζες μας, θα πεθάνουμε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν να σε ευχόμαστε με την πατρίδα μου να συνεχίσουν αγωνιζόμενοι και μνημονεύοντες πάντοτε τις θυσίες των προγόνων μας εδώ στην Αυστραλία δεν επαναλαμβάνοντας όλα αυτά να κρατούμε την πίστη μας ψηλά, τη γλώσσα μας, την ελληνικότητά μας και να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό που είμαστε αδελφοί. Και στους ποντίους θα ήθελα να πω να μην να μένουμε όχι μόνο μακρός Έλληνες, αλλά όλοι οι Έλληνες. Και πιστεύω να καταλάβουν, να με καταλαβαίνουν τι θέλω να πω. Διότι αυτό που τους έσωσε ήταν, όπως σας είπα, η πίστη μας, η μεγάλη,
και οι αληθινοί, αλλά και η Ελλάδα και η πατρίδα. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις υπόλοιπες εκδηλώσεις σας, γιατί δεν μπορώ να παραστώ βέβαια σε όλες αυτές όπως γνωρίζετε, παρά τα αυτά όλους. Σας ευχαίρω ιδιαίτερα δε ότι ήρθε και ιδιαίτερος ομιλητής από την πατρίδα, ο καθηγητής Λιντερός, ο οποίος δίνει, όπως παρακολουθώ, το πρόγραμμα στις εφημερίδες και το ραδιόφωνο, διάφορες ομιλίες για να ενισχύσει και να βοηθήσει, αλλά και να τονώσει περισσότερο αυτό το οποίο αγωνίζεστε εδώ και αγωνιζόμαστε όλοι μαζί να διατηρήσουμε. Εύχομαι, αδελφοί, να προσευχόμεθα πάντοτε στον αληθινό Θεό, του σημαίνει μάρτυρας να αναπάρει. Τους δε απογόνους των μαρτύρων να τους ενισχύει και να τους δυναμώνει, ώστε να είναι άξιοι διάδοχοι όλων αυτών. Διότι όσοι εξοδοθήκαν κατά τη γενοκτονία των Τούρκων, 350 τόσες χιλιάδες, και πόσοι άλλοι βέβαια, όλοι αυτοί αγαπητοί αδελφοί είναι πλέον μάρτυρες. Και βέβαια δεν θα πρέπει να δεσμονείτε εσείς στον αντιπίστη μας, ευρισκόμενοι κοντά εις το φωτήρα της ζωής των Χριστών, προσεύχονται για όλους τους ιδιαίτερα βεβαίως για τους Πονδύλους, τις Μεγούρες που με αρκετή, αλλά και ολοκλήρου της Αυστραλίας. Ας είναι λοιπόν αιωνία η μνήμη των ιερών αδελφών μας.